Για να μπορέσει να πιάσει δουλειά η Τριμελής Επιτροπή για τις πολιτογραφήσεις είναι να τις δοθούν ξεκάθαροι όροι εντολής. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, πάμε στον Κυριάκο 56, ο οποίος έχει συγκεντρώσει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη σημαντική πτυχή της αναζήτησης ευθυνών. Κυριάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για να σηκώσουν μανίκια οι τρεις διορισέντες και συγκεκριμένα η Γενική Λογίστρια Ρέα Γεωργίου, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαία Αγοράς Δήμητρα Καλογύρου και η λειτουργός της νομικής υπηρεσίας, της οποίας το όνομα δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί, θα πρέπει να πάρουν τους όρους εντολής. Αυτοί, όπως πληροφορούμαστε, ετοιμάζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Από τους όρους εντολής πέτρα θα ξεκαθαρίσουν πολλά. Το πιο βασικό είναι κατά πόσο θα εκχωρηθούν από το Υπουργικό σε αυτή την Επιτροπή αρμοδιότητες για ριζικό και εξαρχής έλεγχος στους 2.000 και πλέον φακέλους πολιτογραφήσεων ή θα περιοριστεί στην αξιολόγηση του αντίστοιχου ελέγχου που έχει ήδη αρχίσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Είδαμε και στο ρεπορτάζ του νομικού Ανδρέα Αγγελίδη να ακούει τον κόδωνα του κινδύνου σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της Επιτροπής, που θα πρέπει πάντως να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Προσθέτουμε και τη διοντολογική σκοπιά του ζητήματος, δηλαδή τι είναι πιο ορθό, να γίνει εξ αρχής έρευνα από την ανεξάρτητη Επιτροπή ή να γίνει έρευνα με βάση έκθεση από το Υπουργείο που είναι υπεύθυνο για την υποδιερεύνηση πρόγραμμα. Προφανώς το πρώτο. Αυτά τα ερωτήματα φυσικά θα απαντηθούν με τη δημοσιοποίηση των όρων εντολής. Πολύ σωστά. Αυτό που θεωρείται δεδομένο είναι ότι στο κάδρο θα βρεθούν και ενδεχόμενες πειθαρχικές αλλά και ποινικές ευθύνες εναντίον προσώπων που είχαν ή έχουν εμπλοκή στο ζήτημα των πολιτογραφήσεων, έτσι δεν είναι, Κυριάκο? Ακριβώς. Σωστή και επιβεβλημένη κίνηση για ακύρωση διαβατηρίων, αλλά εξίσου σωστή και η αναζήτηση ευθυνών από όσους εκμεταλλεύτηκαν τα αρχικά κενά στο πρόγραμμα και να μου επιτραπεί έκφραση, ξεφτύλισαν και ξεφτυλίζουν μέχρι σήμερα την Κύπρο, αλλά και το ίδιο το πρόγραμμα ξένων επενδύσεων, το οποίο, όπως διαφαίνεται, έχει προσδώσει ωφέλη στην οικονομία του τόπου. Σωστά. Εν αναμονή, λοιπόν, των όρων εντολής, η Τριμελής Επιτροπή. Τώρα, οι πρώτες αντιδράσεις των μελών της ποιες είναι? Επικοινώνησες από ό,τι γνωρίζουμε με όλους. Ακριβώς. Και με την πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαία Αγοράς, να πούμε, την κυρία Δήμητρα Καλογύρου, η οποία δήλωσε θετική στο να παρέχει την ζητούμενη βοήθεια στο κράτος, ανέφερε χαρακτηριστικά Πέτρα ότι προς το παρόν στάδιο αναμένω να μου δοθεί η εντολή από την κυβέρνηση για την ξεκάθαρη δράση της Τριμελούς Επιτροπής. Υπάρχει τεχνογνωσία για τέτοιους ελέγχους, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς διαθέτει ειδικό τμήμα για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος, το οποίο ασχολείται με εποπτικούς ελέγχους εταιριών. Θα πούμε επίσης ότι τη δεδομένη στιγμή, όπως είπε, είμαστε εν μέσω ανταλλαγής πληροφοριών με την Marival για την έκθεση που ετοιμάζει για την Κύπρο, αλλά και για τους συνεχείς εποπτικούς ελέγχους σε εταιρείες. Πέτρο. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κυριάκο. Σκόνη και θρύψη, αλλά το εσωτερικό.